Ο εκλογικός θρίαμβος του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει δύο πράγματα. Ότι ο ελληνικός λαός αφενός μεν αναγνώρισε το έργο που επιτελέστηκε το 7μηνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο, όπως επίσης αποδέχτηκε, συνένεσε και στο σχέδιο το οποίο υποβλήθηκε υπό την κρίση του για το μέλλον, για το αύριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναγνώρισε τη σκληρή διαπραγμάτευση που διεξήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ξένους δανειστές, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες, αναγνώρισε ότι έδωσε ανάσες αλλαγής στον τόπο και κυρίως στα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Συγχρόνως, αποδέχτηκε σε πείσμα όλων αυτών οι οποίοι προσπάθησαν το τελευταίο διάστημα να αλλάξουν τα δεδομένα και να επιβάλλουν άλλες λύσεις, να αποδεχτεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα σχέδιο για το μέλλον και φαντάζομαι ότι με την κυβέρνηση η οποία θα σχηματιστεί θα υπάρξει σταθερό πολιτικό πλαίσιο και φυσικά προοπτική τετραετίας. Πόσο δύσκολο είναι, κύριε Παπαϊλίου, από εδώ και πέρα τα μέτρα τα οποία θα είναι όσον αφορά λιγάκι αυστηρά για τους πολίτες και πόσο σκληρή θα είναι και η διαπραγμάτευση για αυτά τα μέτρα και πώς θα είναι πάλι, θα είναι σε ήπιο τόνιμη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ? Όπως ξέρετε, το περίφημο τρίτο μνημόνιο, το νέο πρόγραμμα, περιλαμβάνει σκληρά μέτρα τα οποία εκβιαζόμενη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά αναγκάστηκε να συνενέσει. Παρά τα αυτά, αυτά τα συμφωνηθέντα, εκβιαστέντα, αυτά θα τα εφαρμόσει, όμως με ένα γόνιμο τρόπο, ούτως ώστε να απαλληλθούν οι δυσμενέστερες, αντικοινωνικές και κυρίως ηφαισιακές συνέπειες. Είναι γεγονός ότι αν εφαρμόζαμε ατόφιο το μνημόνιο, έτσι όπως λένε, όπως εξαγγέλουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, τότε ο τόπος δεν θα έχει μέλλον. Όμως, το μνημόνιο θα εφαρμοστεί με ένα γόνιμο τρόπο και συγχρόνως θα υπάρξει διαπραγμάτευση σε όλα τα ανοιχτά θέματα τα οποία υπάρχουν. Τέλος, θα εφαρμόσουμε το παράλληλο πρόγραμμά μας που αφορά παιδεία πολιτικής που δεν έχουν σχέση με το μνημόνιο και αφορούν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η δική σας παρουσία στην Αρκαδία ποια θα είναι? Όπως ξέρετε, ο βουλευτής έχει δύο ειδών αποστολές. Αφενός μεν ως μέλος του Κοινοβουλίου να νομοθετεί, συνήθως η νομοθετική πρωτοβουλία στο δικό μας πολιτικό σύστημα και βάσει του συντάγματος ανήκει στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα έχει υποχρέωση να εκπροσωπεί τον νομό του, τον κόσμο που τον εξέλεξε. Και δεν εννοώ μόνο αυτούς οι οποίοι τον ψήφισαν ή ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά εννοώ το σύνολο του πληθυσμού. Ως προς αυτό, είναι και η μόνη δέσμευση την οποία ανέλαβα και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, ότι θα σταθούμε αρρωγοί στον αρκαδικό λαό και θα προωθήσουμε συμφέροντα που έχουν ανάγκη με τον τόπο. Γιατί ο τόπος είναι γνωστό ότι έχει τεράστια προβλήματα, στο πλαίσιο βέβαια της γενικότερης πολιτικής η οποία ασκείται και που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ερήμωση και μαρασμό. Και θέλω και ένα άλλο ερώτημα να θέσω εγώ. Αν πιστεύετε ότι τα ποσοστά που έχετε εσείς και η ΑΝΕΛ, με τους οποίους θα συνεργαστείτε όπως όλα δείχνουν, αν θεωρείτε ότι τελικά θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και δεν θα κληθούμε πάλι στις κάλπες σε 5, σε 8, σε 10 μήνες? Νομίζω ότι επειδή έχει αποδειχτεί από το εξάμεινο που διέρευσε ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ υπήρξε γόνιμη, δημιουργική και αποτελεσματική, δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Στόχος μας ήταν και εξαγγελία μας ήταν το σταθερό πολιτικό πλαίσιο
και κυρίως η προοπτική τετραετίας, ούτως ώστε ο τόπος να ξεβαλτώσει. Όσον αφορά τα τοπικά που είπατε προηγουμένως, γιατί αναφέρθηκα μόνο στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, νομίζω ότι παρά τις προβλέψεις που ορισμένοι καλλιεργούσαν ή διακινούσαν, νομίζω ότι το αποτέλεσμα τους διέψευσε, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε δυνατός, ισχυρός και αποκτά, θα έλεγα, ακόμα μεγαλύτερες ρίζες στο νομό μας, ούτως ώστε να αποτελεί και την, αν θέλετε, την κυρίαρχη πολιτική δύναμη σε αυτόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να, να τονίσω, ότι και για μένα είναι μεγάλη ευθύνη και τιμή που θα εκπροσωπήσω τους Αρκάδες στην Ελληνική Βουλή μέσω του κόμματος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Είναι γνωστό ότι η Αρκαδία είναι ένας τόπος με μακρά ιστορία, με παράδοση, με πολιτισμό και κυρίως ανθρώπους ξεχωριστούς που διαπρέπουν όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και όπου γης. Κύριε Παλίου, πιστεύετε ότι θεωρείται πλέον μια κεντροαριστερά με αυτή την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το τίτλο κεντροαριστερά πολλοί τον φερτάρουν, πολλοί θέλουν να τον οικειοποιηθούν, πολλοί προσπαθούν να τον δημιουργήσουν. Τώρα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι αυτός που έχει το μερίδιο στην κεντροαριστερά. Υφίσταται αυτό ή είναι κάτι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε, οι ταυτότητες δεν νομίζω ότι παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και παραμένει μια δύναμη, η ισχυρότερη δύναμη της ριζοσπαστικής αριστεράς στον τόπο. Έχει συγκεκριμένη ιστορία, συγκεκριμένες αρχές και αυτές τις αρχές στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής αλλά και του συσχετισμού δυνάμεων και του ρεαλισμού, αυτές τις αρχές θα προσπαθήσει να εκπροσωπήσει και να εκφράσει.